εσύ για αυτό πάμε το ζευγάρι το άταχτο. Φεύγω από το γάμο και πάμε σε μια ανεξέλιξη μοιραία. Δεν ξέρεις τώρα πώς να την πεις αυτή την είδηση. Εκεί δεν ξέρεις, είναι και λίγο αστεία το πώς αστείο, έγινε. Σίγουρα, αστείο σίγουρα όχι, δεν αλλά είναι, για το είναι κατάληξη τραγικό της, το αλλά... επικίνδυνο πράγμα. Ναι. Για πες. Θα σε πάρω σε ένα ζευγάρι, συγγνώμη, νεαρό. Ναι. Σε ένα γυμναστή από τη Ρωσία και τη συνομήλικη σύντροφό του που ήταν στα 22 χρόνων, έχω να σας πω. Παιδιά. Όπου... Πνίγε και ο Νικόλας. Κόλλησε με, Χριστιανά. Ναι. Είχα μεταβεί με το όχημά τους κοντά σε μία λίμνη. Εντάξει. Και εκεί που ανάψαν τα αίματα και προφανώς κατά τις αστυνομικές αρχές έκαναν σεξ στο πίσω μέρος του καθίσματος, δεν έβαλαν ταχύτητα στο αυτοκίνητο, κύλησε το αυτοκίνητο, ούτε χειρόφρενο και έπεσε στη λίμνη. Μπορεί να είχαν παιδιά και με κάποια κίνηση να έκατσε το χειρόφρενο. Ναι. Εδώ συγκεκριμένα Τάσο μου το δημοσίευμα λέει ότι ήταν ο οδηγός έβαλε νεκρά, δηλαδή δεν υπήρχε ταχύτητα. Χωρίς ήταν καινή η ταχύτητα. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης στο μισοκάθισμα, οι έντονες κινήσεις προφανώς έφεραν το αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή το αυτοκίνητο να πέσει στη λίμνη με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν ποτέ να ελευθερωθούν. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, όταν πέσει το αυτοκίνητο στον δρόμο, να ανοίξει πόρτα, να σπάσει το παράθυρο. Τίποτα. Και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον άσχημο τρόπο, τον πνιγμό. Ωραία, παιδί. Εγώ αυτό με το αυτοκίνητο ποτέ δεν το κατάλαβα. Τι εννοείς, γιατί. Εννοώ που σε αυτή την πράξη. Μέσα στο αυτοκίνητο. Μια πολύ ρε παιδιά, από βολεύτηκε. Μπορεί να τα σου πει. Δεν έχει σπίτι. Προβλήμα σου τώρα. Να μην μπορεί να πάει. Μπορεί να είναι μικροσκοπική και να βολεύεται. Ή μπορεί σπίτι του να είναι οι γονεί του. Μπορεί να ήταν παράνομο ζευγάρι, ρε παιδιά. Μπορεί οτιδήποτε. Μπορεί να αναψάσει. Την ώρα. Ναι, και να θέλω να γίνει την ώρα να σε ρωτήσω εσένα στην Κύπρο. Έτσι λέει ο Πέτρο. Τάσο Ευαγγέλου. Απλά μία σκέψη έκανα. Δεν καταλάβατε τα με ποιοι. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι τώρα. Είναι τραγικό αυτό που έχει συνέβη, έτσι. Λοιπόν, πάμε.